Μένει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Λάμπουρο, καλημέρα και μερικές. Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν η Αυγή, πρώτη σελίδα, έχει εσάς οργισμένο, συνοφριωμένο τον Κυριάκο, πουλάει η φτιασιά σας κύριε Άδωνη. Στην πρώτη... Πρώτο θέμα, εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία. Η ταυτότητα φύλου αποκαλύπτει τη δεξιά ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Απομονώθηκε. Ναι, όχι, θέλω την δική σας αλήθεια, γιατί εντάξει, η Αυγή ως όργανο του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να τα παραφουσκώνει. Αλλά... Τους κάνω τρομερό χάδι. Ναι. Δηλαδή... Θα σας πω για ποιο λόγο. Είσαι η Αυγή, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Χθες ο πρώην υπουργός ο Νίκος Οφίλης είναι πρωταγωνιστής σε διαδήλωση κάτω από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά της επενδύσεως του ελληνικού. Και μάλιστα δηλώνει ότι αυτή είναι η θέση του κυβερνητικού κόμματος. Μάλιστα. Ο Τσίπρας ο ίδιος στη ΔΕΦ είπε ότι το ελληνικό θα προχωρήσει, ο ίδιος ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας και ο Βλαμπουράρης και όλοι λένε ότι η κυβερνητική πια απόφαση να γίνει το ελληνικό. Την ώρα λοιπόν που η κυβερνητική απόφαση κατά δήλωση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας είναι να γίνει το ελληνικό, ο πρώην υπουργός ο Νίκος Οφίλης είναι σε διαδήλωση κατά του ελληνικού. Τι να κάνει, επαναστατική γυμναστική. Ναι, αλλά εμφύλιο έχει η Νέα Δημοκρατία. Παιδί μου, υπάρχει θέμα ταυτότητα φύλου, αυτό που λέει η Αυγή, ναι ή όχι? Αυτό απάντησε. Πού μου πας τώρα? Όχι, δεν μπορώ να μην πω ότι τους κάνω χάδι. Δεν υπάρχει για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα το τι λέμε σε μια εσωτερική σύσκεψη, εγώ αρνούμαι να το σχολιάσω και απορώ και ποιος το διαδίδει. Διότι μια εσωτερική σύσκεψη υπάρχει για να μπορούμε να μιλάμε εσωτερικά. Άρα έχετε ρουφιάνους του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην εσωτερική σύσκεψη. Δεν είπα ότι αυτά που γράφουν είναι αληθή. Εγώ δεν είπα την αλήθεια αυτά που γράφουν. Εντάξει. Καλό είναι από εκείνα τα φαντασία. Είσαι γάτα. Και είμαστε και εμείς με πέταλα και πιάνουμε... Έλα τώρα. Σας λέω όμως τώρα, για να πάμε στην ουσία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως εμφύλιος, διότι υπάρχει η κοινή θέση της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξεφράστηκε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι πάρα πολύ απλή για το θέμα αυτό και αν θέλετε να σας πολύ ευχαρίστω. Βεβαίως να μας θυμείτε. Η θέση είναι η εξής. Η Νέα Δημοκρατία ως φιλελεύθερο κόμμα, κεντροδεξιό και ευρωπαϊκό, φυσικά και επί της αρχής αποδέχεται απολύτως το ανθρώπινο δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να αυτοπροσδιορίζονται. Ωραία. Κανένα θέμα με αυτό. Και από κανέναν μας, θα τονίζω. Ούτε από μένα φυσικά, ούτε από κανέναν άλλον. Δεύτερον, το αν αυτή η αρχή εξυπηρετείται με αυτό το νομοσχέδιο ως είναι γραμμένο, είναι κάτι σαφανή μέσα στη συζήτηση στη Βουλή, διότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει για το αρμοδίο συγκητού της τις συγκεκριμένες προτάσεις αλλαγών επί του νομοσχεδίου. Το αν αυτές θα γίνουν δεκτές ή όχι, για να μπορεί η Νέα Δημοκρατία να το ψηφίσει ή όχι, αυτό θα το κρατήσει τη Βουλή. Επειδή ηλικιακά είσαι μικρός, μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου τους είχε αλαλιάσει... Είναι πολιτικός γάμος, ναι. Ναι, όχι μόνο αυτό. Τους είχε αλαλιάσει όλους. Τώρα τι θυμήθηκα με αυτό που λες, γι' αυτό θέλω να σε πάω εκεί. Ήταν το εργατικό άρθρο 3 κατά των απεργιών. Είχε γίνει το λαό. Άρθρο 4. Ναι, άρθρο 4, ακριβώς. Άρθρο 4. Ναι. Συγγνώμη. Εκεί λοιπόν είχε βγει ο Μίκης Θεοδωράκης με τον όγκο του, με την παλικαριά του, πριν από 30 χρόνια και λέει αυτός ο νόμος και τα μεσοβέζικα είναι νόμος τραβεστή. Δηλαδή, δεν άλλα έλεγες, άλλα τα μεσοβέζικα. Αυτό λοιπόν τώρα που ακούω από σένα για την αλλαγή του φύλου, μεσοβέζικο μου φαίνεται. Δηλαδή και έτσι και γιουβέτσι. Συγγνώμη, μεσοβέζικο είναι ότι σου λέω ότι η Νέα Δημοκρατία θέλω καταθέσει συγκεκριμένα προτάσεις. Ναι, εγώ θέλω να μου πεις. Και εδώ είναι πραγματικό γεγονός και δεν κάνω, το μιλάω σοβαρά. Στο νυχτερινό Λύκειο Αμπελοκήπων πριν από μερικά χρόνια, ο Βαγγελάκης έγινε Βαγγελίτσα. Έχει το δικαίωμα ο μαθητής στα 15 του να αυτοπροσδιορίζεται
Πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο που έχει έρθει στη Βουλή δεν μιλάει για 15. Το νομοσχέδιο που έχει έρθει στη Βουλή μιλάει από 18. Σύμφωνοι. Και τώρα γίνεται μια κουβέντα ακόμα, από τον ακόμα κύριο Κοντονή. Μήπως το πάνε και 15. Μήπως το πάνε 15. Γιατί, υπήρξε συγκεκριμένο. Και θέλω το εδώ να πω. Άφησε με, γιατί εμένα η γυναίκα μου κάνει εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, έκανε 40 χρόνια. Yeah. Λοιπόν, γιατί είμαι στα μεγάλη σε ηλικία. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι φωτισμένοι δεξιοί δάσκαλοι και του επίπεδου το δικού σου, αυτό το παιδί το στήριζαν. Και μάλιστα οι πιο συντηρητικοί υπουργοί που είχαν περάσει και δεν ήθελαν να πιάσουν το θέμα, ξέρεις ποιοι ήταν οι υπουργοί παιδείας. Του Πασόκ. Να μιλήσει λίγο τώρα όμως, λίγο να κάνουμε καλές, θα σου πω δύο μια γνώμη. Δεν μπορεί, θα την πεις μωρέ. Κανένας δεν διαφωνεί, το ξαναλέω, στο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι είναι διαφορετικού φύλου από αυτό το οποίο, ας το πούμε, γεννήθηκε, αλλά είναι διαφορετικού φύλου, για διαφόρους λόγους αισθάνεται ότι είναι διαφορετικού φύλου, ότι έχει το δικαίωμα να αυτοπρογειωρίζεται. Σας το είπα από την αρχή. Είναι ανθρώπινο το δικαίωμα, σεβαστό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους αυτό το σεβαστό ανθρώπινο δικαίωμα υλοποιείται σε μια συνταγμένη πολιτεία γράφονται σε έναν νόμο. Ο νόμος δεν καλύπτει ποτέ μόνο τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Πρέπει να καλύπτει και το σύνολο της κοινωνίας με ασφαλιστικές δικλείδες και προϋποθέσεις. Αυτά πρέπει να συζητηθούν στην Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν θα καταθέσει, σας λέω, στη Βουλή τις συγκεκριμένες τις προτάσεις επί αυτών των θεμάτων. Θα μου πείτε, γιατί δεν σας τις λέω εγώ εδώ. Δεν είμαι εγώ εισηγητή του νομοσχεδίου. Και αυτή είναι μια ζήτηση που θα γίνει στη Βουλή από τον εισηγητή μας για να τεκμηριώσει την κάθε θέση και για ποιο λόγο τη ζητάμε. Τώρα εσείς πιστεύατε ότι όταν γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή, μετά από τη συζήτηση αυτή θα σας πω και θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία αναλόγως του αν οι παρατηρήσεις μας θα έχουν γίνει εκθέσεις ή όχι. Αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγες μέρες εμείς ακούγαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες να λένε ότι εμείς δεν το στηρίζουμε αυτό, δεν το ψηφίζουμε αυτό. Ναι. Όπως και την ιστορία της Ξάνθης. Εντάξει, σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα. Ξαφνικά βλέπουμε τα πράγματα να αλλάζουν. Χθες, ας πούμε, στην εκπομπή. Όχι, δεν αλλάξανε. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είπε μαζί με τη Δημοκρατική Συμπαράσταση και το Βουτάνι ότι από εδώ και μπρος εμείς, δεν θα παρέχουμε ψηφοφορία σε νομοσχέδια που δεν καταπίνεται και τους δύο κυβερνητικούς εταίρους. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες συμφώνησαν και με τα δύο. Είστε στη Βουλή ο Τσίπρας και στήριξε τον καμένο στο θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ειδικού Δικαστηρίου. Και σε αντάλλαγμα τη στήριξη του Τσίπρα, ο Καμένος αυτά τα οποία έλεγε όχι, γιατί ο Καμένος έλεγε όχι σε όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πει όχι σε αυτά. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει δεν τα ψηφίζω, εάν δεν μπαίνω στη συζήτηση, αν δεν κατευθύνω από τους δύο εταίρους. Λοιπόν, αυτομάτως ο Καμένος από εκεί ήταν όχι και στα δύο, σε μια εμφανέστατη κραυγαλαία πολιτική συναλλαγή, ο Τσίπρας του κάλεσε το ειδικό δικαστήριο και αυτό συζήτησε αυτά που δεν ψήφιζε. Αυτό έγινε. Αυτό με ρωτάς τώρα. Εσύ, για να σε ρωτήσω κάτι την εκτίμησή σου, εσύ πιστεύεις ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν στο DNA τους την επιχειρηματικότητα και όπως για παράδειγμα στο ελληνικό και αλλού και σε άλλες επενδύσεις πουλάνε τρέλα και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έχω και, πει και από την πρώτη στιγμή χρόνο. Ότι όσοι κύπησαν στο παραμύθι του Τσίπρα φίλοι των επενδύσεων πρέπει να πάνε να κοιταχτούν σε γιατρό. Ο Τσίπρας ήταν όλη του τη ζωή κατά των επενδύσεων. Κνύπησαν το παιδί, σκαταλήψεις ήτανε, σαπεργίες ήτανε, σφασαρίες ήτανε, κάτω δυτικοποιούσαν μιλούσε, για το ελληνικό είχε πάει εκεί και ένα ταλέπο ο πρώην δήμαρχος στο ελληνικό, έναν κύριο Κορτίδη που τον είχαν δέσει, αν θυμάσαι, μια λυσίδα εκεί σε κάτι κάγκελα. ΣΥΡΙΖΑ ήταν ή ΚΚΕ ήταν ο Κορτζίδης. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ τότε. Τώρα είναι ΛΑΕ. Τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ο πατέρας το παλιό ήταν. Καλά, εντάξει. Άλλο πατέρα, ήταν για τον δήμαρχο. Εκεί είχε πάει ο Τσίπρα με τον Κορτζίδη, είχε κάνει ομιλία, είχε κάνει δέρωμα η Αβίτα. Είχα καταθέσει, ήταν να διαβάσει τη Βουλή και του έκανα πλάκα. Λοιπόν, τώρα, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί τώρα για να μείνει ο Τσίπρα ο πρωθυπουργός, κάθε και λέει τα ανάποδα για να αρεστώ στην Τρόγια, για να αρεστώ στη Μέρκελ, για να αρεστώ στον Τόμπλεν κτλ. Δεν πιστεύει κιόλα ο άνθρωπο. Άρα, μήπως στις προηγούμενες φορές που οι ανεξάρτητοι Έλληνες έλεγαν δεν ψηφίζουμε, η Νέα Δημοκρατία δεν έπρεπε να στηρίξει. Θεωρείταν λάθος που στήριξε η Νέα Δημοκρατία, γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες παίζαν το δικό του παιχνίδι για να μαζέψουν ψήφους. Είχα εισηγηθεί τη στάση την οποία κρατάμε τώρα από την πρώτη μέρα για τον Τζανί και για όλα τα νομοσχέδια. Γιατί ο Καμένος, να ξέρετε τι έκανε μέχρι τώρα.
με τον Τσίπρα. Θα συμφωνούσαν οι δυο τους, ο ένας το έπαιζε προοδευτικός, ο άλλος το έπαιρνε υπερπατριώτης. Και μετά βγαίνανε του καμένου και λέγανε αυτό το ψηφίζει, δεν έχουμε κάτι, εμείς δεν ψηφίζουμε. Στο τζαμί για να καταλάβετε το πιο αστείο είναι ότι ο Καμένος το έχει υπογράψει ως Υπουργός Άμυνας και το έχει εισηγηθεί ως Υπουργός Άμυνας πριν του πολεμικού ναυτικού υβάστο βοτανικό. Το έχει υπογράψει ο Καμένος. Ο Καμένος Υπουργός Άμυνας το έχει υπογράψει και ο Καμένος βουλευτής το έχει καταψηφίσει. Δεν μιλάμε τώρα για τραγέλαφο. Λοιπόν, το τραγέλαφο το τελείωσε. Επειδή είτε για τον Καμένο και επειδή είσαι δήμο μου ειδικό σε αυτά, θέλω να μην το ξεχάσω. Για μένα το μείζον θέμα. Καμένο λόγος. Έλα, λέγε. Το μείζον θέμα, το οποίο μπορεί να φέρει και πτώση κυβερνήσεως, εάν πραγματικά τα δημοσιογραφικά όργανα ψάξουν, είναι η ψεύτικη απόδειξη που κατέθεσε στη Βουλή. Διότι έρχεται ο Υπουργός Αμήνης στη συζήτηση της Αστική Επιτροπή ενώπιον του Πρωθυπουργού και του Σώματος. Τι απόδειξη κατέθεσε? Για το ξενοδοχείο Μάνταριν. Είπε ότι επειδή με προκαλέσανε ο Άρων Γεωργιάδη, δείτε και την απόδειξη που κλήρωσα με την πιστωτική μου κάρτα και το κατέθεσα πρακτικά. Δυστυχώς η συνεδρία τελείωσε λίγο μετά και εγώ πήρα το χαρτί, αλλά μέχρι να μου το φέρουν οι πρακτικογράφοι, τελειώσει η συνεδρία. Και δεν μπορούσα να το φωνάξω εκείνη την ώρα. Το λέω συνέχεια στο Twitter από εκείνη τη στιγμή. Αντί για απόδειξη πληρωμή με την πιστωτική του κάρτα, όπως δήθεν είπε ότι κατέθεσε, κατέθεσα το e-booking με μια άγνωστη πιστωτική κάρτα. Δεν έχει όνομα, έχει ζήσει και το νούμερο, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, αλλά ας πούμε ότι είναι δική του, δεν είναι και το μίσο, ας πούμε ότι είναι δική του. Την κράτηση από το διαδίκτυο, την κατέθεσε στη Βουλή ως πληρωμή. Προσέξτε όμως τώρα ποιο νομίζω. Εάν δεν φέρει την πιστωτική του κάρτα, να δούμε ότι έχει πληρώσει δικά του λεφτά, τότε πάει να πει ότι είναι βάσιμη υποψία ότι έχει κάτι να κρύψει. Ότι δηλαδή έχει πληρώσει με χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου. Δηλαδή εννοεί τα μυστικά κονδύλια. Αυτό εννοεί. Βεβαίω τα μυστικά κονδύλια. Και φανταστείτε ότι ένα ξενοδοχείο θα και αυτό δεν είναι φτηνό. 700.000 ευρώ χρόνο είναι. Χίλιες λίρες είναι η βραδιά το φθηνότερο δωμάτιο. Δείτε σε ίδιο νωρίτε. Και μετά πήγε στο καζίνο. Ξέρω εγώ αν δεν έπαιξε τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων στο καζίνο. Πω, τι είναι αυτά που λες, ρε. Θα μας τρελάνεις, είσαι πουαρός. Μπες τώρα στο διαδίκτυο να δεις, έχω ανεβάσει το Twitter μου τώρα το πρωί, έχω ανεβάσει και τι αναμένεις με εσάς. Και σχολεία θα το στο ραδιόφωνο, δες το εσύ με τα μάτια σου. Να δεις τι κατέθεσε στη Βουλή. Και τώρα είναι μείζον, γιατί αν έχει πει ψέματα, δεν έχει πει ψέματα στο Γεωργιάδη. Έχει πει ψέματα στο Τσίπρα, έχει πει ψέματα στο κοινοβούλιο. Πρόσεξε, εγώ θα επιμείνω. Ο Καμένος αφού είπε ότι θα καταθέσει στη Βουλή την πιστωτική του κάρτα και αφού κατέθεσε ψεύτικη απόδειξη, πρέπει να καταθέσει την πραγματική για να δούμε αν τα πλήρωσε όντως από την τσέπη του ή αν του πλήρωσε ο ελληνικός λαός με τα μυστικά κονδύλια και το ξενοδοχείο και το καζίνο και ό,τι άλλο έχει κάνει. Πρόσεξε. Αυτό δεν είναι απλό που σου λέω τώρα. Γιατί εδώ οι αριστεροί και ο Νίκος Φίλης που κάνουν διαμαρτυρίες για το ελληνικό, θα πρέπει να μας πει τώρα αν καλύπτουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και αν βάζουν τα μυστικά κονδύλια να πληρώνουν τη ρουλέτα. Καταλαβαίνεις. Επειδή θα σου πω και κάτι ακόμα. Εμένα με απασχολεί και όσο με άρχισε αμήνης Νέας Δημοκρατίας και ένα άλλο πράγμα δεινό μου. Ο Καμένος πήγε σε ένα καζίνο. Προφανώς, εάν κάποιος έχει βίντεο στα χέρια του να παίζει τη ρουλέτα, δεν τον φοβίζει αν υπάρχει αυτό το βίντεο. Τι πιστεύεις? Δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Τον φοβίζει ή όχι? Μα, το καζίνο όμως αυτό δήμο μου είναι ενός Τούρκου. Σου φαίνεται λογικό εσένα ένας Τούρκος να έχει το, όσο και ο δίτσο καζίνο λέω τώρα έτσι, να έχει στα χέρια του ένα βίντεο που μπορεί να βλάπτει πολιτικά έως και να καταστρέφει τον Υπουργό Άμυνας Ελλάδος και άρα ο Υπουργός Άμυνας Ελλάδος να μπορεί να είναι υποκείμενο εκβιασμού ενός Τουρκού? Ο οποίος είναι και στοχοποιημένος από την απέναντι χώρα. Ναι, το βρίσκω λογικό. Και πόσα βράδια σε έχω πάρει στο τηλέφωνο και σου... Δηλαδή, οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας δεν έχω πάει να βρουν τώρα τον Τούρκο να του πούνε ένα δώσμα στο βίντεο να το έχουμε. Τι πιστεύεις? Αντικειμενικά, ρε παιδιά, λογικά να τα δούμε. Ένας υπουργός άμυνας αυτά δεν πρέπει να τα σκέφτεται. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί ήταν Τούρκος ο ιδιοκτήτης. Είναι Τούρκος, βεβαίως. Είναι Τούρκος. Αν έχει δηλαδή κάτι να κρύψει ο Υπουργός Άμυνας, δεν σας απασχολεί εσάς ότι ένας Τούρκος έχει σταγεί από το βίντεο? Κοίταξε να δεις, αυτά είναι στενάχωρα πράγματα. Είναι λογικά ή είναι παράλογο αυτά που λέω, δηλαδή μου? Κοίταξε, εσύ η δουλειά σου αυτή είναι. Είναι λογικά ή παράλογο?
αυτή είναι η αντιπολίτευση, αυτό το θεσμικό ρόλο έχει να ελέγχει την... αυτά είναι αδιανόητα, αυτά που ζούμε είναι αδιανόητα πράγματα και το πως περνάει εσείς θα λέτε προσωπική ζωή του Υπουργού. Τι να κάνει ρε παιδί μου τώρα, για χάρη πίδας, κάνει το χατήριο προσωπική ζωή του Υπουργού είναι κάνει σπίτι του. Όχι να πηγαίνει στον Αθήνα το καζίνο, δεν είναι προσωπική ζωή του Υπουργού, μην τρελαθούμε τώρα. Πάντως θες ο κύριος Βούτσες, τώρα είπε στην εκπομπή, είπε ότι εμένα δεν με ενοχλεί αυτό γιατί και εγώ λέει παίζω στοίχημα. Άδωνη, όπως έχει μπλέξει ο Τσίπρας με τον Καμένο, έχει μπλέξει ο Κυριάκος με εσάς τα δύο ζουλάπια. Με σένα και με τον Βορύδη. Βγάζεις γλώσσα, Άδωνη μου. Διαβάζω εδώ στην Αυγή. Βγάζω εδώ, όχι. Άλλα δεν λέω αυτό. Όσα διαβάζετε στην Αυγή είναι όλα ποκήματα φαντασίας. Είπες ή δεν είπες, μωρέ, σήκωσες γλώσσα, έβγαλες γλώσσα ή δεν έβγαλες χτες γλώσσα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ακολουθεί πάντα την κομματική γραμμή και αυτό που τελικά θα αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανένας εμφύλιος δεν υπάρχει. Από μένα ακούω τα περί ανταρσίας και γελάω. Εγώ, να ξέρεις Δήμο μου, θαυμάζω τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ξέρεις γιατί? Γιατί μου αρέσει η πειθαρχία. Για να καταλάβεις, καλύτερα τι λέω, να το πω από το ξένο ακροατέ σας, την Δετάρτη το βράδυ 8 με 10 κάνω το πρώτο μου διαδικτυακό μάθημα ιστορίας live streaming, που να το δείτε, σε high definition ποιότητα. Εάν μπείτε τώρα στο www.ελληνικηαγωγή.gr, ξαναλέω www.ελληνικηαγωγή, μία λέξη, ελληνική αγωγή δηλαδή, .gr. Πατάω ένα κλικ, εκεί που λέει διαδικτυακά μαθήματα του Άδωνη Γεωργιάδη και στέλνω ένα κωδικό και παρακολουθείς δωρεάν. Αν θέλεις τη Δετάρτη μας έχει 8 με 10 το βράδυ, ζωντανά το μάθημά μας την τάξη της ιστορίας. Να σε και καλά, ένα από τα θέματα που αναπτύσσω είναι και αυτό. Αυτά είναι η προσφορά. Ποια είναι η αξία της πειθαρχίας. Κοίταξε. Αν λοιπόν αφήσετε τους εμφυλίους με μένα, εμένα θα μου αρέσουν. Όταν αποφασίσει ο πρόεδρος, εγώ ακολουθώ. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα εγώ δεν σε πειράζω πολύ γιατί είσαι και ένα στενοχωρημένο. Έχασε και τον Πατερούλη. Ποιο Πατερούλη? Το Σόιμπλε. Πατερούλης. Όπως άλλοι έκλαιγαν με μαύρο δάκρυο όταν πέθανε ο Στάλιν, τα παιδιά του Στάλιν, έτσι. Άμα πάρουν οι φιλελεύθεροι του Υπουργείου Οικονομικών, όπως διαβάζω, προβλέπω σε λίγους μήνες διαδήλωση στο Σύνταγμα, φέρετε πίσω το Σόιμπλε. Συνήθως το λέει ο Άδωνης. Γιατί? Τι γιατί? Διότι η ατζέντα των φιλελευθέρων, αν δεν το ξέρετε, στη Γερμανία ήταν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πάρει ένα ευρώ ακόμα γιατί μας κοροϊδεύει. Φιλιά, κάτε καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.